επειδή είμαστε και τοπικιστές, προσπαθούμε να πάμε τα πλοία μας όταν είναι στον Ατλαντικό, στη Σύρο για επισκευές. Μια ηλιόλουστη ημέρα του Νοεμβρίου, το φορτηγό πλοίο Χαλανδριανή ξεκινά από την Τσέκα του Λιβάνου για ένα ασυνήθιστο ταξίδι. Μόλις έχει ξεφορτώσει σχεδόν 19.000 τόνους κάρβουνου και ανοίγεται στη θάλασσα άδειο από φορτίο. Προορισμός του είναι το νεόριο της Σύρου. Όλο και πιο σπάνια ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες επιλέγουν για τις επισκευές τους ελληνικά ναυπηγεία. Όταν το πλοίο έφτασε στο λιμάνι της Ερμούπολης, τα ερημουλικά που θα το οδηγούσαν στο σημείο όπου θα έδαινε άρχισαν ώρες να φανούν. Η απόφαση της εταιρείας All Seas όμως δεν ήταν βασισμένη σε ψυχρή επιχειρηματική λογική. Επειδή είμαστε και τοπικιστές, προσπαθούμε να πάμε τα πλοία μας όταν είναι στον Ατλαντικό, στη Σύρο για επισκευές. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Αντώνης Βαλμάς, έχει καταγωγή από τη Σύρο. Η Χαλανδριανή ήταν το δεύτερο πλοίο της εταιρείας του που θα πήγαινε για εργασίες στο Νεόριο φέτος. Προσπαθούμε να ονοματίσουμε τα πλοία μας με τα ονόματα των χωριών και τοποθεσιών της Σύρου. Αγαπάμε το νησί μας και πιστεύουμε ότι είναι η ελάχιστη υποχρέωσή μας να γνωστοποιούμε στον κόσμο, σε όλες τις θάλασσες, τα ονόματα των χωριών του νησιού μας. Όταν έφτασε η Χαλανδριανή στη Σύρο, η καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζόμενων στο ναυπηγείο προχωρούσε με πολύ αργούς ρυθμούς. Η ανάθεση περισσότερων εργασιών σε συνεργεία τοπικού εργολάβου αντί στους μόνιμους εργαζόμενους είχε οξύνει περαιτέρω τα πνεύματα. Ο Δημήτρης Πεκτασόγλου δούλεψε για σχεδόν 5 δεκαετίες ως μηχανικός πλοίων και έχει ταξιδέψει σε ναυπηγεία σε όλο τον κόσμο. Κάποτε είχαμε το θαύμα του περάματος και ερχόμαστε, μόλις βρισκόμαστε στη Μεσόγειο, η πρώτη εκλογή μας ήταν να έρθουμε στο πέραμα, όπου γινόντουσαν εργασίες σε πάρα πολύ μικρό χώρο. Γίναμε πάρα πολύ διάσημοι από αυτό το κατόρθωμα που μπορέσαμε και κάναμε, με πάρα πολύ άσχημες συνθήκες, χωρίς ντόκους, χωρίς με σέρβις, τίποτα, να παράγουμε εργασία που δεν παράγανε φτασμένα και μεγάλα ναυπηγεία σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια όμως, το πέραμα, όπως και τα ναυπηγεία στους Καραμαγκά και στη Σύρο, έχουν βυθιστεί στην κρίση. Οι δουλειές λιγοστεύουν, η ανεργία μεγαλώνει. Υπό το ενδεχόμενο απεργίας, το πλοίο της All Seas πραγματοποίησε κάποιες βασικές εργασίες μόνο και κατέπλευσε πιο γρήγορα από όσο προγραμμάτισε για να μην εγκλωβιστεί στο Νεόριο. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να έχουμε τη δυνατότητα να μείνουμε περισσότερο και να κάνουμε όλες τις δουλειές που θα θέλαμε να κάνουμε.